Λοιπόν, να περάσουμε, Ηλία, να ακούσουμε τη δική σου εισήγηση, όπου εδώ τώρα θα μπούμε στην καρδιά του θέματος, του Learning Agility. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις. Ναι. Καλησπέρα σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την διοίκηση της ΕΦΑΜ για την πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση και ειδικότερα τη Σοφία για τη μεγάλη ευαισθησία που συνήθως περιβάλλει τέτοιου είδους θέματα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Εμίλιο που είχα την τιμή να είμαστε μαζί στο πάνελ. Ήταν μεγάλη χαρά που τον είχαμε μαζί. Και όπως θα δείτε στο πρόγραμμά σας, το μέρος της ατζέντα στο οποίο εμπλεκόμαστε εγώ και ο Εμίλιος φέρει τον τίτλο Learning Agility. Και ο τίτλος αυτός, κατά την άποψή μου, έχει μία εξαιρετική ακρίβεια στη διατύπωσή του. Και πρέπει να σας πω ότι έχει και μία έξοχη αμφισημία, κυρίως λόγω των αγγλικών. Δηλαδή, τι εννοώ, μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει και το πώς μαθαίνω τι σημαίνει agility και πώς λειτουργεί, και το πώς μαθαίνω με agile τρόπο. Και γιατί το επισημαίνω αυτό. Όπως τα γνωρίζετε, όλοι αυτοί οι καινοφανείς όροι του σειρμού, που συνήθως τους χρησιμοποιούμε εκτενώς στην καθημερινότητά μας, τις περισσότερες φορές με διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο ο καθένας από εμάς, έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι συνήθως εμπεριέχουν όλες τις προηγούμενες έννοιες που τους κληροδοτούν οι προκάτοχοί τους. Δηλαδή, στο παρελθόν μιλούσαμε για flexibility, στη συνέχεια για adaptability, changeability και τώρα μιλάμε για agility. Mm. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι λόγω όλης αυτής της εννοιολογικής ευρύτητας που διαθέτουν, επιτρέπουν σε άλλες έννοιες και χαρακτηριστικά να εμφυλοχωρούν στον ορισμό τους. Κάποιες ή κάποια από τα οποία θα δούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα για μας. Τι αποφάσεις, επομένως, να αναλύσουμε μαζί σήμερα. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν θα έχει σχέση με αυτά που έχω ακούσει ή τα οποία έχω μάθει για το agility και τα περισσότερα τα έχω μάθει σε καθημερινά sessions που έχω, personal coaching sessions που έχω με στελέχη εταιριών, πολλά και των οποίων βρίσκονται εδώ σήμερα, και από τη φαρμακευτική αγορά και από άλλους κλάδους. Και αυτό διότι αυτό που αποφάσισα να αναλύσουμε μαζί σήμερα είναι όλα αυτά που δεν έχω ακούσει στα sessions αυτά, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτά που έχω δει να συμβαίνουν και τα οποία κάποιες φορές σχετίζονται με διάφορες εκδοχές του agility. Θέλω να σας μιλήσω επομένως για αυτήν τη σιωπηρή αγωνία των στελεχών, όταν ακούν για agility. Για το κενό βλέμμα που μερικές φορές ακολουθεί την πίεση των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουμε. Και θέλω να σας μιλήσω και για όλα αυτά τα συνοδά συναισθήματα που δυστυχώς κάποιες φορές εξελίσσονται και σε συνοδά νοσήματα, τα οποία επιφέρουν τα επαχθή διλήμματα ηγεσίας. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων και δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, κάποιες φορές και των ιατρείων, αρχίζει και αποσύρεται ευκολότερα αυτό το στιβαρό προσωπείο της απόλυτης συγκρότησης και της πυγμής που έχουν τα στελέχη. Αρχίζουν και υποχωρούν οι φρενήρες ρυθμοί εργασίας που δυστυχώς πολλές φορές συνδέονται με μια στρεβλή εκδοχή του agility, και για κάποιους εξ ημών θεωρούνται και σύμβολο στάτους το να έχω αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς εργασίας. Όταν αρχίζουν τις ερωτήσεις και τις θέτουν άλλοι σε εμάς και όχι εμείς σε άλλους, τότε πίσω από αυτή την εύθραυστη επιφάνεια αρχίζει προοδευτικά και αποκαλύπτεται μια αόριστη, πλην όμως πάρα πολύ βαθιά αίσθηση κενότητας. Αλήθεια, πόσοι από εμάς, όταν ακούμε τον όρο agility ή ακόμη περισσότερο agile success,
πέρα από τα προφανή, αρχίζουμε και έχουμε και κάποια αμφίσιμα συναισθήματα. Πόσοι πίσω από αυτό το θάμπος που έχουν αυτές οι λέξεις, γιατί είναι πάντοτε πολύ μεγαλόσχημες, βλέπουμε και κάποιες πιο σκοτεινές, πιο σκιώδεις πτυχές τους. Πόσοι αρχίζουμε και έχουμε αυτή την αόριστη αίσθηση πίεσης που καμιά φορά σωματοποιείται κιόλας και αισθανόμαστε μια πίεση στο στομάχι, στο στήθος, κάθε φορά που μας ζητούν να γίνουμε ακόμα περισσότερο πιο agile και να έχουμε πιο agile teams. Θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι ενώ ζούμε και λειτουργούμε μέσα σε έναν κόσμο πολύ μεγάλης και συνεχώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε ένα VUCA world, volatile, uncertain, complex και ambiguous, ενώ λειτουργούμε σε αυτόν τον κόσμο, το VUCA world, εξακολουθούμε να υιοθετούμε έναν μονοσήμαντο και εν πολλής αριθμογενή ορισμό της επιτυχίας και επομένως του agility. Έναν ορισμό της επιτυχίας ο οποίος απηχεί ένα προηγούμενο παροχημένο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης και επομένως και επιχειρησιακής δομής και μοντέλου λήψης αποφάσεων. Προσπαθούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε μία κβαντικά μεταβαλλόμενη πραγματικότητα χρησιμοποιώντας αναλογικά συστήματα διοίκησης και λήψης αποφάσεων και μέσα μέτρησης επιτυχίας του παρελθόντος. Ποιο είναι το τίμημα? Νομίζω ότι είναι αρκετά οικείο σε όλους μας εδώ μέσα, εμούς συμπεριλαμβανομένου. Περισσότερος χρόνος δουλειάς, περισσότερη πίεση, περισσότερο burnout και περισσότερο κενό. Διότι, εάν αυτό το καρότο της επιτυχίας, το οποίο το έχουμε γευθεί επανειλημμένο στο παρελθόν και νομίζω ως φαρμακευτικός κλάδος έχουμε περάσει τέτοιες μέρες πολύ ένδοξες, εάν αυτό το καρότο της επιτυχίας έχει αρχίσει και χάνει πλέον τη γεύση του και συνειδητοποιούμε ότι απαιτείται να διανύσουμε πολύ μεγαλύτερη απόσταση και απαιτείται πολύ περισσότερο σκόπος προκειμένου να το έχουμε, πόσο πραγματικά βιώσιμο είναι αυτό το μοντέλο, πόσο διατηρήσιμο είναι. Εάν δηλαδή το εγώ μας και το ηγετικό μας προφίλ ταυτίζεται απόλυτα με αυτήν την ξεθυμασμένη γεύση της επιτυχίας. Ποιο είναι το διακύβευμα, λέτε? Είναι τα νούμερα ή η αυτοεικόνα μας? Διότι αν αυτά τα δύο αρχίζουν και ταυτίζονται κάποια στιγμή, και όταν τα νούμερα πλέον προκύπτουν μέσα από αυτή την εκθετικά μεταβαλλόμενη πολυπλοκότητα, τότε ποια είναι η επίδραση, λέτε? Για το ένα σκέλος της επίδρασης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περισσότερο ειδικοί από μένα, ειδικά επαγγελματίες υγείας, γιατί κατά τη γνώμη μου δυστυχώς ανοίγουμε την πόρτα για την αρρώστια. Για το δεύτερο σκέλος της επίδρασης θα μιλήσουμε εδώ σήμερα και θα αναζητήσουμε κάποιες εναλλακτικές. Διότι το ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα μέσα σε αυτήν την αίθουσα έχουμε μια πολυάριθμη ομάδα στελεχών του φαρμακευτικού κλάδου, διαφόρων ιεραρχικών επίπεδων, τα οποία τα περισσότερα, αν όχι όλα, αντιμετωπίζεται συναφείς ή κάποιες φορές δραματικά διαφορετικές προκλήσεις προκύπτουν από το business. Προκλήσεις προκύπτουν από ένα δύσκολα προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον, από συνεχείς εναλλαγές τα μακροοικονομικά δεδομένα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ απαιτητικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη διοίκηση των ανθρώπων μας, από σύνθετες απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διοίκηση των εταιριών μας ή από τις μητρικές εταιρείες, και όλα αυτά κάποιες φορές οδηγούν σε κάποια μορφής κρίση. Και επειδή εμείς έχουμε διαγάγει μια περίοδο περίπου 10 ετών αυτής της έρπουσας κρίσης, νομίζω είμαστε ειδικοί σε αυτό. Το ενδιαφέρον όλων αυτών είναι ότι το άμεσο αποτέλεσμα των κρίσεων είναι το γεγονός ότι κάθε κρίση συνήθως ακολουθείται από κάποια μορφή διλήμματος ηγεσίας. Και τι είναι το δίλημμα ηγεσίας? Το δίλημμα ηγεσίας είναι η συνθήκη ή η κατάσταση η οποία θέτει το στέλεχος, τον ηγέτη, ενώπιον μιας απόφασης μεταξύ δύο αμοιβαίως ή αντιστοίχως αρνητικών εκδοχών
και αποτελεσμάτων. Είναι σαν να στέκομαι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και γνωρίζω εκ των προτέρων ότι η προτιμητέα μου επιλογή, κατεύθυνση, θα έχει ένα δυνητικό κόστος από την εναλλακτική της. Τι κάνουμε συνήθως, λέτε? Συνήθως προκρίνουμε την επιλογή η οποία επιδεικνύει το χαμηλότερο συνοδό τίμημα. Το χαμηλότερο κόστος. Με αμιγώς οικονομικούς όρους θα λέγαμε το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος. Τη λιγότερο επιζήμια. Αρχίζουμε επομένως και μετασχηματίζουμε αυτή την κατάσταση και την ερμηνεύουμε υπό το πρίσμα ενός zero-sum game, ενός παίγνιου μηδενικού αθροίσματος. Τι προβλέπει το zero-sum game? Οτιδήποτε ωφελούμε ή κερδίζω από την προτιμητέα μου, την αρχική επιλογή, αποδέχομαι σε κάποιο βαθμό ότι δυνητικά θα το απολέσω από την εναλλακτική της. Και το αντίστροφο. Παράδειγμα. Εάν επιλέξω ως στέλεχος να εστιάσω αποκλειστικά στο στρατηγικό σκέλος του ρόλου μου και στις στρατηγικές στοιχές του ρόλου μου και στις προτεραιότητες που προκύπτουν από το group, υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα αρχίσω να χάνω επαφή με το daily operation και με τα παραδοτέα του ρόλου μου, με κίνδυνο προσωπικής έκθεσης. Αν από την άλλη προσκοληθώ στενά στην παρακολούθηση του day in and out, του λειτουργικού μου ρόλου, τότε κινδυνεύω να χάσω επαφή με σημαντικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και να απολέσω στρατηγικές ευκαιρίες για μένα. Και στις δύο περιπτώσεις, επομένως, κάτι χάνω. Εάν σε ένα άλλο παράδειγμα είμαι επικεφαλής ομάδας και επιλέξω να υιοθετήσω ένα πολύ πιο προσιτό, ανθρωποκεντρικό, φιλικό, γεμάτο ενσυναίσθηση προφίλ ηγεσίας, καμιά φορά σκέφτομαι ότι μπορεί και να αρχίσω να χάνω ένα μέρος του κύρου και του κύρους και του στάτους που έχει ο ρόλος μου, να αποψηλώνω κάπως το authority που έχω. Αν από την άλλη κρατήσω ένα ιεραρχικά αποστασιοποιημένο προφίλ, θα αντιμετωπίσω δυσκολίες σε επίπεδο προσωπικής δέσμευσης, παρακίνησης και εμπλοκής των ανθρώπων. Και αν το κάνουμε και πιο προσωπικό στα παραδείγματα που σας είπα πριν, εάν αναλάβω ένα νέο ρόλο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να εστιάσω όλη την ενέργειά μου και το χρόνο μου στα σκληρά αποτελέσματα αυτού του λειτουργικού ρόλου, σε θέματα απόδοσης, μπορεί να διαταράξω την ισορροπία στην προσωπική μου ζωή. Αν από την άλλη περιφρουρήσω την προσωπική μου ευημερία και ισορροπία, συμβιβάζω την αποτελεσματικότητά μου. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που συνήθως επιδιώκουμε, και πρέπει να σας πω ότι είναι και μία μη συνειδητή διαδικασία, είναι ότι προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα βιώσιμο συμβιβασμό. Μία λειτουργική ισορροπία, η οποία τι κάνει? Μετριάζει, αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες της εναλλακτικής. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι αυτό αρκετό πλέον στις μέρες μας. Πόσο μπορούμε να το αντέξουμε? Διότι είναι σαν να χορεύουμε ένα κλασικό χορό σε ballroom dancing που κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω και οι δίπλα μας τρέχουν ένα μαραθώνιο με αλλεπάλληλα sprints. Τι κάνουμε? Ακόμα περισσότερη ενέργεια, ακόμα περισσότερο χρόνο, ακόμα περισσότερη πίεση. Τι θα επιδιώξουμε να δούμε εδώ σήμερα? Αυτό που θα επιδιώξουμε να εντοπίσουμε και θα προσπαθήσω να γίνει όσο πιο πρακτικά γίνεται αυτό, είναι το πώς μπορούμε να παρακάμψουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτά τα φαινομενικά διλήμματα, διότι είναι διλήμματα κυρίως για μας, και να τα υποκαταστήσουμε με μία μορφή παραδόξου ηγεσίας. Και τι είναι το παράδοξο ηγεσίας? Η παράδοξη σύνθεση. Το παράδοξο είναι μια φαινομενική αναντιστοιχία και η ικανότητα του στελέχους να λάβει μια απόφαση μεταξύ δύο ομοίως ή αντιστοίχως θετικών επιλογών. Στα παραδείγματά μας δηλαδή πριν, το παράδοξο ερώτημα θα ήταν πώς μπορώ να έχω μια άψογη ροή των παραδοτέων μου, εάν κυρίως εστιάσω στη στρατηγική πτυχή του ρόλου μου. Πώς μπορώ να ενισχύσω και να διευρύνω
το στάτους και το κύρος του ρόλου μου, εάν επενδύω χρόνο αποκλειστικά στην επέδοση σχέσεων εμπιστοσύνης με την ομάδα μου. Και πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τα αποτελέσματα του λειτουργικού μου ρόλου, εάν κυρίως υπερασπίζομαι και περιφρουρώ την ισορροπία στην προσωπική μου ζωή. Εύκολο. Καθόλου μπορώ να σας πω. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί η αντανακλαστική αντίδρασή μας όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους διλήμματα, και δεν είναι φυσικά μόνο στο business, είναι και στην προσωπική μας ζωή, είναι ότι ενστικτοδός αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις στάσεις και τις συμπεριφορές, οι οποίες μας έκαναν πάρα πολύ επιτυχημένους πότε. Στο παρελθόν. Σε φαινομενικά αντίστοιχες συνθήκες. Άρα αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουμε είναι να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που θεωρούμε ότι δούλεψε υπερβολικά επιτυχημένα στο παρελθόν. Και παράλληλα με αυτό προσπαθούμε να απομονώσουμε ή να περιορίσουμε την παρουσία αντίστοιχων στάσεων, χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που αποδείχθηκαν λιγότερο επιτυχημένα στο παρελθόν. Του κακού μας εαυτού. Άρα, προσπαθώ να ενισχύσω τον καλό μου εαυτό, το λέω πολύ σχηματικά, και να απομονώσω τον κακό μου εαυτό. Και το θέμα, όπως είπαμε, είναι πόσο αυτό αρκεί πλέον. Πόσο βάζοντας μεγαλύτερη δόση του καλού μας εαυτού, μπορεί να δουλέψει. Είδατε ότι στον Εμίλιο τους πήρε 10 χρόνια. Θα το κάνουμε λίγο πιο προβοκατόρικο, επομένως. Τα δύο ερωτήματα, παράδοξα ερωτήματα, τα οποία θα μας απασχολήσουν για το επόμενο πεντάλεπτο ή μπορεί να έχουμε και λίγο παραπάνω, θα είναι τα εξής. Πώς ο καλός μας εαυτός μπορεί να γίνει το βασικό μας εμπόδιο στη μελλοντική μας ανάπτυξη και ειδικότερα στο να είμαστε agile. Και το ακόμα πιο προβοκατόρικο είναι το πώς ο εχθρός μας, το αντίθετό μας, μπορεί να γίνει ο βασικός μας σύμμαχος σε αυτή τη μετάβαση. Έχω ακόμη 3,5 λεπτά για να το γιώσω αυτό λίγο στην πραγματικότητα. Και μέσα σε αυτά τα λεπτά θα σας παρουσιάσω ένα πραγματικό παράδειγμα όπου το δουλέψαμε αυτό με ένα στέλεχος εταιρείας, όχι από το φαρμακευτικό κλάδο, με το οποίο δουλέψαμε σε κάποια personal coaching sessions αρκετά χρόνια πριν, είναι η αλήθεια, με αφορμή κάποια τέτοια θέματα. Συνήθως, όταν ξεκινάμε ένα τέτοιο πρόγραμμα με κάποιο στέλεχος, τις περισσότερες φορές είναι υψηλόβαθμα στελέχη, γιατί αυτά έχουν το budget για να μπορούν να τα καλύψουν, τα personal coaching sessions. Κάποιες φορές, σε επίπεδο επίγνωσης, ξεκινάμε με κάποιες ασκήσεις και κάποια διαγνωστικά εργαλεία. Για τους σκοπούς του παραδείγματός μας, το στέλεχος αυτό θα το ονομάζουμε Ράνια. Η Ράνια, για να σας δώσω ένα προφίλ, τη στιγμή που συναντηθήκαμε, ήταν μόλις είχε γίνει Γενική Διευθύντρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία είχε κυρίως, παρότι ήταν παραγωγική εταιρεία, είχε κυρίως εμπορική δραστηριότητα. Η ίδια είχε εμπορικό background, δηλαδή ήταν προηγουμένως commercial director και στην ίδια εταιρεία και σε πάρα πολλές άλλες θεατρικές και στο εξωτερικό του ίδιου ομίλου. Ήρθε στην Ελλάδα, ξεκίνησε ως εμπορική διευθύντρια και πολύ σύντομα διαδέχθηκε τον Γενικό Διευθυντή. Έναν Γενικό Διευθυντή, επειδή έχει σημασία για το σενάριό μας, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ παραδοσιακό συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης. Επομένως, ξεκινήσαμε τη Ράνια και το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνουμε είναι δίνουμε στη συμμετέχουσα ένα τέτοιο έντυπο, το οποίο ονομάζεται Leadership Style Profiler, μέσα στα χιλιάδες έντυπα που υπάρχουν και εργαλεία, όπου ουσιαστικά, όπως βλέπετε, έχει 10 δίπολα από μοντέλα ηγεσίας, τα οποία περιγράφουν τα δύο άκρα, δύο ακραίες συνθήκες. Και υπάρχει μια κλίμακα από 1 έως 6, όπου το 1 είναι όταν βρίσκομαι ακριβώς προς τη μία κατεύθυνση και το 6 είναι όταν βρίσκομαι προς την άλλη. Επομένως, πιθανότατα δεν φαίνεται ξεκάθαρα εδώ. Έχουμε αν είσαι visionary ή pragmatic, αν έχεις περισσότερο executive leadership style ή entrepreneurial κτλ. Και ζητούμε από τη Ράνια να ορίσει ποια είναι η παρούσα κατάσταση, πού η ίδια θεωρεί ότι βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δίπολα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μεσαία τιμή, γιατί χρειάζεται να δηλώσει μια προτίμηση. Επομένως, η ίδια θεωρεί ότι είναι στο 2 στο visionary, στη συνέχεια περισσότερο entrepreneurial, λίγο περισσότερο integrative, democratic και facilitating.
Το επόμενο εύλογο, και δεν συμπληρώνει φυσικά όλα τα, και τα δεκαδίπολα. Το επόμενο εύλογο ερώτημα, επειδή η δουλειά μας είναι αρκετά απλή, όπως θα καταλάβετε, είναι, okay, αν είσαι εδώ για τις απαιτήσεις του νέου ρόλου σου, πού θεωρείς ότι πρέπει να πας. Και αρχίζει και ορίζει τις μεταβάσεις. Ότι θέλω να μετακινηθώ, θέλω να γίνω λίγο περισσότερο democratic, θέλω να γίνω περισσότερο pragmatic κτλ. Και στη συνέχεια τη ζητούμε να επιλέξει τρία από αυτά τα δίπολα, τα οποία για την ίδια έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η προτεραιότητα μπορεί να προκύπτει είτε από την κρισιμότητα του συγκεκριμένου μοντέλου, του συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας, ή από τη μετάβαση, από την απόσταση που χρειάζεται να καλύψει. Επομένως, η Ράνια ήρθε με αυτά τα τρία και όρισε και τις μεταβάσεις. Δηλαδή, θέλω να γίνω περισσότερο pragmatic, στη συνέχεια θέλω να, στο executive, να αρχίσω να παρακολουθώ ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους μου και λίγο πιο στενά, και φυσικά θέλω να γίνω η επιτομή του δημοκρατικού ηγέτη. Θέλω να έχω τον ορισμό της συμμετοχικής διοίκησης. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό επιδιώκω και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να δουλέψω πρώτα μαζί σου. Αυτή τη μετάβαση. Ξεκινώντας επομένως από αυτό το δίπολο, ζητήσαμε από τη Ράνια να τοποθετήσει τώρα το κάθε άκρο, τον κάθε πόλο, πάνω σε μια κλίμακα από 1 έως 10. Όπου 10, καταλαβαίνετε, είναι η μέγιστη τιμή, έτσι, είναι το πρότυπο αυτού του μοντέλου ηγεσίας. Επομένως, έχουμε το democratic, όπως βλέπετε εδώ, και το autocratic, και ζητήσαμε από τη Ράνια ξανά να ορίσει τώρα στη νέα κλίμακα πού θεωρεί ότι βρίσκεται. Προφανώς, θεωρεί ότι στο democratic, που είναι και το προτιμητέο της στήλου, ότι είναι αρκετά ψηλά. Μου είπε ότι είναι κάτι το οποίο το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζω πώς γίνεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να δουλεύω. Είναι το πρότυπο που προκρίνει και η εταιρεία. Αυτό κάνω, το εμπιστεύομαι, δουλεύει. Στο autocratic, πού θεωρείς ότι είσαι? Δεν μου αρέσει καθόλου. Το αποφεύγω, δεν το κάνω ποτέ. Απεχθάνομαι να το βλέπω σε άλλους ανθρώπους. Εντάξει, δεν θα σου πω ότι είμαι στο 1, λόγω μετριοπάθειας. Ας πούμε ότι είμαι στο 2. Το επόμενο ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε, πάλι εύλογο, σε mainstream coaching mode. Πού θέλεις να πας? Και επειδή ακριβώς η προτίμησή της είναι ότι θέλει να πάει στην αρχική κλίμακα το 4 στο 6, λέει θέλω να γίνω το πρότυπο δημοκρατικού ηγέτη. Δεν θα σου πω να είμαι στο 10, σίγουρα θέλω να είμαι στο 9. Το κρίσιμο ερώτημα μετά είναι, τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο 9. Τι λέτε ότι απάντησε η Ράνια? Τι θες? Μα φυσικά θα πρέπει να εμπλέξω ακόμη περισσότερο την ομάδα μου. Να αρχίσω να αναθέτω ακόμη περισσότερο, να δώσω ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη στους υφισταμένους μου, να ρωτάω διαρκώς τι αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η άποψή τους, πώς πρέπει να προχωρήσουμε και να τους δώσω περισσότερο decision-making power. Ευλογώ. Το κάνει ήδη αρκετά, όπως βλέπετε, έτσι. Θέλω να το κάνει ακόμη περισσότερο. Και οι περισσότεροι εξημών το ίδιο θα απαντούσαμε. Το ερώτημα τώρα προς εσάς, γιατί εδώ σταματάει το mainstream coaching, είναι, εάν εσείς έχετε έναν νέο γενικό διευθυντή, ο οποίος για το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων που πρέπει να λάβει, σας ρωτάει τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αναλάβεις εσύ την ευθύνη, να πάρεις μόνος την απόφαση, πόσοι από εμάς θα το ερμηνεύαμε αυτό ως δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης? Τι θα σκεφτόμαστε? Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Είναι αδύναμη. Είναι ευθυνόφοβη. Δεν το έχει. Και η αλήθεια είναι ότι η Ράνια είχε ήδη αρχίσει να εισπράττει δείγματα αυτής της εικόνας. Τι θα κάνει λοιπόν? Πώς θα το πετύχει αυτό? Το 9 υπάρχει. Δεν είναι σχήμα λόγου. Και εδώ αρχίζει το παράδοξο. Διότι εδώ αρχίζει και εμφανίζεται ένας κανόνας που προφανώς και είναι σχηματικός, απλά τον λέμε χάρη οικονομία συζήτηση, τον οποίο εμείς στη δουλειά μας τον ονομάζουμε κανόνας 9-6. Τι προβλέπει αυτός ο κανόνας? Αυτό που προβλέπει είναι ότι εάν ενδιαφέρεσαι να είσαι σε επίπεδο 9
στο προτιμητέο σου στυλ ηγεσίας, το agility που χρειάζεται είναι ότι θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον σε επίπεδο 6 στο αντίθετό του. Ο μόνος τρόπος οι άνθρωποι σου να καταλάβουν ότι είσαι γνήσια δημοκρατική στον τρόπο που διοικείς, είναι να δουν και το αντίθετό του. Διαφορετικά κανένας δεν θα το εκλάβει ως συμμετοχική διοίκηση, θα το εκλάβει ως ανεπάρκεια. Γιατί, διότι για να μπορέσω να αναγνωρίσω ότι αυτό είναι επιλογή και όχι αναγκαιότητα, θα πρέπει να βλέπω και την εναλλακτική προσέγγιση. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, δίχως το ψέμα είναι μαύρη η αλήθεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κάτι ως αξία, αν δεν βλέπω το αντίθετό του. Φανταστείτε λοιπόν πόσο εύκολη είναι η ζωή ενός coach όταν πηγαίνει σε ένα τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος, που μόλις έχει αναλάβει, και αυτό που προτείνει είναι ότι εάν θέλεις, Ράνια, να φτάσεις σε επίπεδο 9 και να αναγνωρίζουν όλοι ότι είσαι το πρότυπο της συμμετοχικής διοίκησης, το μόνο πράγμα που πρέπει να δουλέψουμε μαζί στα επόμενα 5 sessions είναι το πώς θα γίνεις περισσότερο αυταρχική. Πώς θα αυξήσουμε τα πεδία στα οποία παίρνεις μόνο τις αποφάσεις. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουν οι σεφ, έτσι, που πρόβλημα. Όταν ένας πάστρι σεφ βάζει αλάτι μέσα στη σοκολάτα, δεν γίνεται λιγότερο γλυκιά, αναδεικνύει περισσότερο τη γεύση της. Αυτό επιδιώκουμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα του κριτηρίου στους αποδέκτες της συμπεριφοράς να διακρίνουν το ότι μέσα από αυτό το παράδοξο εμείς προκρίνουμε κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό είναι ο πυρήνας του agility. Σταματάω. Μάλλον. Ήθελα να σας δείξω μόνο μια 30 δευτερόλεπτα. Θέλω να σας δείξω γιατί αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Γιατί ωραία τα είπαμε εδώ, ο τρόπος που λειτουργεί είναι διαφορετικός. Μόνο ως εικόνα, την οποία πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι το πραγματικό, η πραγματική άσκηση που κάναμε τη Ράνια αμέσως μετά από αυτό, για να δείτε ότι ο βασικός λόγος που εγκλωβιζόμαστε στα θετικά μας χαρακτηριστικά, που ήταν αυτά εδώ. Έχουμε ερωτήσεις. Είναι ότι όταν δεν δουλεύει κάτι, το οποίο μπορεί στην προηγουμένη περίπτωση να είναι ότι είμαι πάρα πολύ, έχω πολύ ισχυρό drive για τα αποτελέσματα, είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός ή οτιδήποτε άλλο, και βλέπουμε ότι δεν μας φέρνει το αποτέλεσμα, η παγίδα στην οποία υποπίπτουμε είναι ότι βάζουμε μεγαλύτερη δόση από αυτό. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι διότι αυτό απεδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο στο παρελθόν. Επομένως το εμπιστευόμαστε απόλυτα και είναι μη συνειδητή διεργασία. Και ενώ γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εδώ υπάρχει ένα εμπόδιο τεράστιο, σε αυτό εδώ ένα blocking thought όπως λέμε εμείς, που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν μας επιτρέπει? Διότι συχαινόμαστε τους ανθρώπους που κάνουν υπερβολικά αυτό που είναι αντίθετο από εμάς. Η Ράνια δεν ήθελε να βλέπει αυταρχικούς ανθρώπους. Δεν ήθελε να συνεργάζεται μαζί τους. Ποια ήταν η παγίδα? Ότι δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή φοβόταν ότι θα γίνει κάτι το οποίο απεχθάνεται να βλέπει σε άλλους. Και αυτός είναι ένας λανθάνο φόβος, μη συνειδητός, απόλυτα μη ρεαλιστικός και πανίσχυρος. Και ο μόνος τρόπος να βγούμε μέσα από αυτό το loop, που είδατε ότι μπορεί να πάρει 10 χρόνια να βγω από το loop, γιατί βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει να βλέπω σε άλλους, επομένως δεν κάνω ούτε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να αναγνωρίσω θετικά στην έμεσή μου, στον εχθρό μου. Αυτά τα θετικά που αναγνωρίζω στο αντίθετο από μένα είναι τα στοιχεία που χρειάζομαι για να ενισχύσω το προσωπικό μου στυλ ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά που με κάνουν επιτυχημένα. Διαφορετικά, θα συνεχίζω να κινούμε πίσω από τις εξελίξεις αποδεχόμενος ότι κάτι κάθε φορά θα χάνω. Και επειδή έχουμε πεπερασμένη ενέργεια και πεπερασμένο χρόνο επίσης, θέλω να σας πω κάτι. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι που είναι η αλλεργία μας, είναι οι άνθρωποι που δεν μας αρέσει, είναι το αντίθετό μας, συνιστούν αλλεργία για μας, διότι μέσα τους, μέσα στη συμπεριφορά τους, έχουν κάτι που εμείς το χρειαζόμαστε. Απλά το έχουν σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Επειδή υπάρχει επομένως όλη αυτή η συζήτηση και πολλά άρθρα στο LinkedIn
κάθε μέρα περί τοξικών ανθρώπων και πώς θα βγάλουμε την τοξικότητα από τη ζωή μας κτλ. Θέλω να σας πω στην τελευταία κουβέντα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο τοξικό, κατά τη γνώμη μου, από το να κατηγοριοποιούμε έναν άνθρωπο ως τοξικό. Η τοξικότητα που αναγνωρίζουμε είναι δική μας, με την έννοια ότι εμείς βλέπουμε κάτι τοξικό σε αυτούς. Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, εκτός από το να αποκλείουμε ανθρώπους, μπορούμε να τους κάνουμε συμμάχους μας και να πάρουμε στοιχεία από αυτούς τα οποία χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να είμαστε περισσότερο agile. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Βγήκαμε τελείως εκτός χρόνου. Ηλίας, ευχαριστούμε πολύ.